Λοιπόν, ένα vlog διαφορετικό σήμερα. Είμαι εδώ στη Λευκωσία, στο Καϊμακλή, με τον καλλιτέχνη, τον ζωγράφο, τον δημιουργό, τον Γιώργο τον Πελαπαϊσότη, ο οποίος επέλεξε να κάτσει πιο χαμηλά από μένα, δεν ξέρω γιατί Γιώργο. Εγώ είπα στη Θέκλα, πιάσε την καρέκλα την πιο ψηλή. Για να νιώθεις ότι είσαι η Βασίλισσα και εγώ είμαι ο επιστολές, ο αυλικός αυλικός. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι ζωγράφος και δημιουργός, είναι σε μόνο ζωγράφος, είσαι πολυτάλαντος δημιουργός. Θα το έλεγα. Ναι, ενώ ότι ξεκινάς από τη μουσική, πας στη ζωγραφική, πας σε διάφορες δημιουργίες που είναι απλά ζωγραφική μόνο, installations. Ναι, να σου πω... Όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου, είχα μπει στο fashion design, το οποίο δούλεψα το για 10 χρόνια, αρκετά μεγάλη καριέρα. Μετά... Πες μου λίγο για την καριέρα στο fashion design, γιατί βλέπω στα βιογραφικά σου κάτι Alexander McQueen, κάτι ονόματα έτσι πολλά δυνατά. Λοιπόν, μόλις τελείωσα το Parsons School of Designs, είχαν έρθει η ομάδα του Alexander McQueen στη Νέα Υόρκη για να επιλέξουν... τα άτομα τα οποία θα συνεργάζονταν μαζί του, γιατί θα ήταν η πρώτη φορά που ο McQueen θα παρουσίαζε τη συλλογή του εκτός του Παρισιού, αλλά στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, ένας Κυπρέος, ο οποίος πάει τον 1995 στη Νέα Υόρκη, ο οποίος μόλις τελειώνει τη σχολή Parsons, του δίνεται η ευκαιρία να... Πεπέ μου, ότι είναι εσύ που τις έκαμε στο... Του την Ιζαμπέλα. Εμπορούσε να της τον πλέξω, αλλά έτσι δεν της το πλέκτο. Γεια σου, Ιζαμπέλα. Το μωράκι μου. Ναι, ξέρεις ότι, ξέρεις ότι είναι ένα κριτήριο της ποιότητας του ανθρώπου η επαφή του με τα ζώα. Ευχαριστώ. Λατρεύω το ζώο. Και η αποδοχή που δείχνει το ζώο στον ανθρώπο. Λατρεύω. Να σου πω ότι στην Νέα Υόρκη μαζί με τον Άντσονι έχουμε 5 γατάκια. Μπράβο. Και είναι τα μωρά μας. So you are cat people. No, I mean, I love dogs, but in New York we love cats. Ο Άντσονι, he's a cat. Ο Άντσονι είναι ο άντρας σου. Yes, σωστό. Με τι ασχολείται ο Άντσονι? Ο Άντσονι, he's a music composer. Με μεγάλη καριέρα, mainly στο BBC. Στο BBC. Τι φυλάτε στο στόμα αυτή? Ήδη μας φυλάτε. Λοιπόν, αγάπησε σε πάρα πολλά. Ας την εδώ. Είμαστε dog friendly. Εγώ αγαπώ τόσο πολλά τα κατοικίδια που προς το παρόν δεν έχω, γιατί ξέρω ότι μπορώ να το φροντίσω όπως θέλω. Σε κάποια φάση θα αποκτήσω. Γιατί δεν πιάνεις γατάκι? Γιατί και οι γάτες θέλουν φροντίδα. Όχι τόσο όσο τα σκυλάκια. Εντάξει. Λοιπόν. Η ομάδα του McQueen ήρθε, πριν έρθουν είχαν το administration, η διοίκηση του εδεχτήκαν νομίζω γύρω στα 250 προτάσεις που διάφορους τομείς για τους σχεδιαστές. Το Parsons School of Design που μόλις είχα αποφοιτήσει με είχαν εισηγηθεί σαν η επιλογή τους. Και στο τέλος είχα μείνει στους 10, που οι 5 οι τελευταίοι είχαν το προσωπικό interview με τον McQueen. Και πήρες εσύ τη θέση. Και είχα πιάσει εγώ να δουλέψω μαζί μου. Πώς ένιωσες, Γιώργο μου, τότε? Να σου πω, εντάξει, ο McQueen ήταν ένα από τα είδωλά μου, because I always thought that he's genius, ιδιοφυΐα. Ήμουν πιο αγχωμένος να αποδώσω, παρά το ότι θα τον εγνώριζε, εκτός το ότι ο άνθρωπος... έχει έτσι ίσιον της, ένα ζεν, μια ηρεμία, πάρα πολύ σεβασμό. Έτσι, παραπάνω είχα άγχος ή ήμουν πολλά anxious να αποδώσω, γιατί ξέρω ότι δεν μπορούσα να αποδώσω σωστά, απλά να βεβαιωθώ ότι θα απόδιδα όπως θα ήθελα να αποδώσω. Άρα το άγχος δεν ήταν στη γνωριμία μου μαζί του. Ένιωθες proud, ένιωθες περήφανος ότι ένας Κυπριός... που τη Λευκωσία, που το Καϊμακλή, επίσης στην Νέα Υόρκη, σε μια τεράστια πόλη, το κέντρο για πολλούς ανθρώπους της τέχνης, της μόδας, ένα από τα σοβαρά κέντρα και καταφέρνεις να διακριθείς. Μπράβο. Να σου πω, νομίζω παραπάνω, σε εκείνη τη φάση ένιωθα ότι ήταν η δουλειά μου, δηλαδή ξεκινώ την καριέρα μου, σίγουρα ήμουν πολύ ενθουσιασμένος με τον McQueen, αλλά νομίζω ένιωσα πιο proud μετά από 10 χρόνια που είχα μπει στην καριέρα σοβαρά της μουσικής και ξεκίνησα, δηλαδή μέσα σε 2 χρόνια ξεκίνησα να κάνω μουσικές συνθέσεις exclusively για το BBC. Λοιπόν, πάμε σε τούτο. Λοιπόν, ξεκινά ο τύπος, ο Κυπρέος, πάει στη Νέα Υόρκη, σπουδάζει μόδα, καταφέρνει να κερδίσει την υποτροφία για τον McQueen και μετά πάει στη μουσική. Πώς?
Το πώς έγινε. Δούλευα πάνω σε μια ταινία στα κοστούμια. Σε κάποια φάση υπήρχε μια σκηνή που ο director μιλούσε μου και λέει μου έχω δαμέ 15 δευτερόλεπτα που εν βρίσκω, εν κατάφερα να έβρω την αισθητική της μουσικής που ήθελα. Εγώ ήδη ζούσα μαζί με τον Anthony που ο Anthony είχε δημιουργήσει, είχαμε σπίτι μας recording studio. Ήταν η φάση που ο Anthony έλειπε για επαγγελματικό ταξίδι. Ο Anthony από πού είναι? Από το Λονδίνο. Mm. Ένας Εγγλέζος και ένας Κυπρέος στην Νέα Υόρκη. Ναι. Έλειπε ο Anthony, έτσι λέω και εγώ να μπω να δοκιμάσω με το keyboard. Και δημιούργησα μια σύνθεση που ούτε εγώ ξέρω πώς. Δηλαδή, μπορείς να εξόδεψα 50-60 ώρες για να κάνω, ας πούμε, 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα composition. Αλλά ήταν, έτσι, επικό, epic, very epic sounding, με βιογιά, full orchestrated, αλλά δεν είχα ιδέα πώς το έκανα. Όταν ήρθε ο Anthony πίσω, λέει του, κοίταξε, λέω του... Έπαιζα με τα παιχνίδια. Ναι, προσπάθησα να κάνω κάτι, λέω του, εμένα νομίζω ακούγεται μου καλό, θέλω να μου πεις τι νομίζεις. Όταν το έπαιξα, λέει μου, this is fucking amazing, λέει μου, you should be doing this for a living. Και από εκείνη τη στιγμή, επειδή εγώ είχα ήδη δουλέψει με Donna Karan, Είχε πάει και στην Donna Karan, βεβαίως. Αλλά ήμουν στη φάση που είτε θα προχωρούσα με τη δική μου, with my own signature, δηλαδή τη δική μου συλλογή, αλλά δεν μπορούσα να δουλεύω πλέον για άλλους και να υπογράφουν το όνομα τους, δηλαδή ο κύκλος μου το να δουλεύω... Ίσως στη φάση που ήθελες να ανεξαρτητοποιηθείς και δημιουργικά, όχι μόνο επαγγελματικά. Σωστό. Έτσι, όταν ήρθε η μουσική, λέω ίσως για μένα να είναι ένας καινούριος κύκλος. Που πιστεύω πολλά στους κύκλους. Λέω να σου πω, ζεις τη ζωή με έναν παρόμοιο τρόπο όπως τη ζω εγώ. You go with the flow. Yes. Και επίσης είσαι καλλιτέχνης ολόκληρος. Είσαι ολιστικός καλλιτέχνης. Δηλαδή, για μένα ο πραγματικός καλλιτέχνης δεν περιορίζεται σε έναν πεδίο. Δηλαδή, μπορεί κάλλιστα η δημιουργικότητα του να μεταπηδήσει και σε άλλα πεδία χωρίς να το πάρει καν είδηση. Σωστό. Δηλαδή, τούτο μου περιέγραψες τώρα με το πώς εμπήγεσαι στη μουσική. Είναι, πώς να το πω, είναι πρωτόγονη καλλιτεχνία. Primitive. Ναι, πρωτόγονη ναι, σωστό. Και φυσική. Ναι, γιατί δηλαδή, that's how it should be. Yeah. Έτσι θα έπρεπε να είναι η τέχνη. Μην ξεχνάς ότι, εντάξει, το σχέδιο μόδας σπούδασα το 4 χρόνια. Τη μουσική δεν ήξερα να διαβάσω νότες, δεν ήξερα να γράψω νότες, όμως άκουγα τους ήχους μέσα στα αυτιά μου. Προφανώς δηλαδή, έχεις μουσικό να φτιάξει. Ήξερα τη μελωδία, απλά έπαιρνε μου πολύ χρόνο τότε, πριν 10 χρόνια, να έβρω τις νότες που δηλαδή δεν ήξερα chords. Αν μου έλεγες C major, δεν ήξερα τι είναι τα chords του C major, ξέρω F sharp minor. Ναι, τούτο όμως είναι το πραγματικό ταλέντο στη μουσική. Συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί εγώ που έχω πάρει και πτυχίο στο πιάνο, δεν ξέρω. Να κάνεις δική σου σύνθεση. Μπορώ μόνο να διαβάσω και να εκτελέσω με πολύ κόπο. Που για μένα φαίνεται μου παράξενο. Πώς είναι δυνατόν να ξέρεις να παίζεις πιάνο, αλλά να μην ξέρεις να συνθέσεις. Γιατί έμαθα χωρίς να έχω μουσικό ναυτί. Έμαθα ως μαθήτρια, δεν είμαι μουσική. Μάλιστα. Αλλά ενώ είσαι μουσικός. Ναι. Ενώ εγώ δεν ξέρω να παίξω το πιάνο. Είσαι μουσικός με την έννοια ότι you are a musical person. Κατάλαβες την έννοια, είσαι μουσική. Όχι, εγώ πλέον δεν παίζω πιάνο γιατί προτιμώ, και νομίζω ξέρεις το ότι καλύτερα από τον εαυτό σου, προτιμώ να ασχολούμαι με εκείνα τα πράγματα που μου φτιάχνουν πιο natural, λοιπόν το call μου. Ένα είναι η κλίση. Ναι, ναι. Αλλά εσένα είναι η κλίση σου, φαίνεται η μουσική. Είναι μία από τις κλίσεις σου. Κοίταξε. Όταν μπήκα στη μουσική, και ειδικά μετά όταν ήρθε το CNN, που για μένα ήταν τεράστια επιτυχία, και εντζαμέ που μου λες ένιωσες περήφανος, εντζαμέ που ένιωσα πάρα πολλά περήφανος, γιατί είχα δημιουργήσει με τον Anthony ένα μουσικό θέμα για τον Piers Morgan, το οποίο, εκτός του ότι ήταν το show που αντικατάστησε τον Larry King, που ήταν τεράστια προσωπικότητα, άρα το να μπει ο Piers Morgan γέμισε κάτι που όλος ο κόσμος ήξερε το, και σε κάποια φάση είναι η μουσική μου, επέζεται σε 120 χώρες στην Αμερική κάθε βράδυ, εκτός Σαββατοκυριακό. Wow. Και σε μια συνέντευξη που μου είχαν κάνει στο CNN, ένιωσα σε αυτή τη φάση, λέω ναι, κατάγομαι από μια μικρή χώρα που έχει φορές που
Πήγαμε διακοπές, για παράδειγμα, στο Ορλάντο μια φορά και το ξενοδοχείο που εμέναμε, ένα τεράστιο ξενοδοχείο, very Disney, είχαν μια υδρόγειο σφαίρα στο λόμπι που δεν είχε την Κύπρο. Ήταν η Μεσόγειος και λέει μου, Anthony, oh God, λέει μου, they don't even have your country. Και έρχεσαι με το παράπονο. They don't even have our country. Ναι, λέει ότι it should be here. Και έπιασε το reception να πιάσω πένα για να βάλω μια μικρή κοκκίδα ότι υπάρχει χώρα μου. Λοιπόν, άρα πάμε που τη μόδα, πάμε στη μουσική, πάμε στην συγγραφή μουσικής η οποία έχει τεράστια αναγνώριση με αποκορύφωμα τη μουσική που παίζει στην καθημερινή εκπομπή του Piers Morgan. Αλλά να σου πω ότι και μετά ήρθε και η τεράστια επιτυχία της Lara Fabian, η οποία είχαμε της γράψει τραγούδι που η Lara είχε comeback μετά από 10 χρόνια, το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία. Για παράδειγμα, στην Τουρκία ήταν number one σε πωλήσεις για 27 εβδομάδες. Στη Γαλλία είχε φτάσει το number 5 για 7 εβδομάδες, στο Βέλγιο, μέχρι το Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν. Αλλά και σε πολλές άλλες. Μήπως ο λόγος που επίεν τόσο καλά το τραγούδι της Lara Fabian σε χώρες της της Δυτικής Ασίας έχει να κάνει και με ότι ήσουν εσύ μέσα σίγουρα, γιατί υπήρχε το άκουσμα μέσα, το ίδιο και τα λόγια, γιατί εγώ παραπάνω είχα προσιλωθεί στα λόγια. Άρα γράφεις κιόλας. Ναι, βέβαια. Άλλη μια τέχνη με τον οποίο σχολείται ο Μπέλα Μπαϊσιώτης. Ναι, τους στίχους εγώ τους είχα γράψει. Εντάξει, και μαζί με τον Άντσον σίγουρα το άκουσμα υπήρχε. Έλα σου πω, με τον Άντσον είσαστε μου τα ζευγάρια που επηρεάζει θετικά ο ένας τον άλλο και μοιάζεται κιόλας τώρα όσο μου παίρνουν τα χρόνια. Μοιάζουμε, ναι, όλοι λένε ότι ξεκινήσαμε και μοιάζουμε. Και σίγουρα μεγάλη μου δύναμη ο Άντσονι, πάρα πολλά μεγάλη. Και μάλιστα είμαστε δύο άτομα τα οποία δεν χρειάζεται καν να μιλήσουμε. Δηλαδή, αν θα μου δώσει μια μελωδία, εγώ θα πάω στο άλλο δωμάτιο και ξέρω ακριβώς τους στίχους που να γράψω, χωρίς να πούμε, OK, το θέμα του τραγουδιού πρέπει να είναι ο έρωτας. Το θέμα του τραγουδιού πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, η παγκόσμια κρίση στον πλανήτη μας. Πρέπει να είναι ένας χωρισμός, πρέπει μόνος μου, μόνο που το άκουσμα, ξέρω ακριβώς πού να πάω. Το ίδιο και στο στίχο, αλλά και στη μουσική. Νομίζω, Γιώργο, ότι έτσι πρέπει να είναι τα ζευγάρια. Ο ένας θα κάνει τον άλλον καλύτερο και να επηρεάζεται θετικό ένας με τον άλλον και να μπορούν να συνεργάζονται χωρίς να έχουν ζήλιες και πολλά λόγια. Δηλαδή να γίνεται αφόρμητα και να λες μα φυσικό να ξέρει τι είναι να κάνει ο άλλος χωρίς να το, πολύ όμορφο, το συζητήσουμε. Άρα και νομίζω να υπονιώθεις την ένωση. Εν υπάρχει άγχος, εν υπάρχει να υποδείξεις του άλλου μα έπρεπε να πάμε έτσι, αλλά συμβαίνουν όλα σχεδόν λες που μόνα τους, αλλά λένε που μόνα τους, είναι η ενέργεια σου που τα κάνει να πάει στο σημείο που πάει. Επειδή στο κανάλι μου στο YouTube ασχολούμαστε πάρα πολλά με τις σχέσεις, γι' αυτό μου σου κάνω την ερώτηση και συχνά έρχεται η ερώτηση πώς ξέρεις ότι είσαι με τον κατάλληλο άνθρωπο. Λοιπόν, να σου πω, το ότι κάθε μέρα ξυπνώ και είμαι ενθουσιασμένος να είμαι μαζί του. Δηλαδή, δεν μπαίνουμε στο for granted δεδομένο, μπαίνουμε ο ένας στο το άλλο δεδομένο. Δεν ξέρω αν υποσυνείδητα ή συνειδητά ένα σκοτώσαμε το παιδί μέσα μας, δηλαδή όταν είμαστε μαζί είμαστε μωρά. Δηλαδή, δεν έχουμε πρόβλημα να είμαστε μωρά και να νιώθουμε την παιδικότητα, ενώ παίρνουμε τους εαυτούς μας σοβαρά. Έχετε όμως μια σοβαρότητα στην εκτίμηση που έχει ο ένας τον άλλο. Φυσικότητα. You treasure your relationship. Absolutely, yes. Ενώ στο daily, στο ημερήσιο interaction στην επικοινωνία μας, υπάρχει, και ειδικά ο Άντσονι, ένα άτομο που λόγω του ότι μεγάλωσε στο Λονδίνο, αλλά μεγάλωσε με πολλά δύσκολες καταστάσεις. Μιλούμε abusive, όχι το πατέρας του, αλλά μετά που χωρίσε ο πατριός του. Θα έλεγες ότι είναι survivor, majorly, yes. Επιζών μιας δύσκολης καθοδητικής ηλικίας. Ναι, σκέφτηκα ότι ήταν ένα μωρό που ευουρούσε να βγει έξω, να πιάσει
τηλέφωνο την ambulance να έρθουν να πιάσουν τη μάμα του που ήταν αιμόφυρτη που την έδερε ο πατριός. Και μάλιστα ο πατριός φωνάζει το «You little faggot, come back! You little faggot, come back!» Εξύβριζαν το. Ναι. Όμως... Και δείχνουν του και... ενώ έκαναν του και ομοφοβικά σχόλια. Πολλά. Πολλές, ναι. Πάρα πολλά. Αλλά λόγω του ότι ο Άντωνι είχε μια μάμα η οποία είδε το ταλέντο, τον είχε στείλει σε καλλιτεχνική σχολή, μάλιστα... ήταν και συμμαθητής μαζί με την Naomi Campbell, το μοντέρνο. Η Naomi έκανε θέατρο, ο Άντωνι έκανε μουσική. Έτσι, σιγά σιγά που μόνος του, κατάφερε να είναι ένας από τους πιο μεγάλους συνεργάτες μουσικά με το BBC. Wow. Από το τίποτα. Από άρα, το τίποτα. Άρα μπορούμε να πάρουμε έτσι από τις πολλά όμορφη κουβέντα που έχουμε μαζί σου μηνύματα ότι όσο κακοποιητικό είναι το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνεις, όσες δυσκολίες αν έχεις, μπορείς να φτιάξεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις εσύ. Και το πιο σοβαρό είναι να μην θυματοποιήσεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, που τη στιγμή που θα αντιληφθείς ότι εσύ είσαι η δική σου οντότητα και το τι συνέβηκε στο παρελθόν, it doesn't define you, εν σε περιγράφει. Δηλαδή, δεν είσαι ο άνθρωπος των εμπειριών. Σίγουρα μας επηρεάζουν, αλλά αν καταφέρουμε να αποβάλουμε τα αρνητικά που φέρνουμε μαζί μας λόγω παρελθόντος ή λόγω τρόπου μεγαλώματος και αν πιστέψουμε ότι ναι, δεν έχουμε σχέση. Δηλαδή, ναι, μεγαλώσα μας κάποιοι γονεί, αλλά σημαίνει ότι να γίνουμε... Να ρωτήσω μια ερώτηση που θέλεις απαντάς. Έκαμετε ψυχοθεραπεία ποτέ? Ποτέ. Εγώ ποτέ. Ο Άντωνι ναι, έκαμε, πάρα πολλά. Έκαμε. Πάρα και βοήθησαν τον, ναι. Υπερβολικά. Μιλά νυχτά για τον το πράγμα, λοιπόν, εννοείς εκτός μαζί μου... Ναι, επειδή τώρα να μας δούμε μερικές χιλιάδες άνθρωποι. Ναι, ναι, ο Άντωνι είναι πάρα πολλά υπέρ της ψυχοθεραπείας, λόγω προσωπικής εμπειρίας, δεν έχει κανένα πρόβλημα να το πει. Πρόσεξα εγώ ότι... στις αρχές της σχέσης μας δεν μου μιλούσε για τα sessions που έκαμε, ήσουν τα κλειστά. Τώρα, όταν έρθει σπίτι, λέει μου, α, ξέρεις σήμερα, γιατί κάνουμε το όλοι τόσο συχνά. Κάνουμε το και για ευχαριστήσει πλέον. Ναι, τώρα κάνουμε το, ας πούμε, μια φορά κάθε τρεις μήνες. Ενώ προηγουμένως ήταν, Ελιζαβέλα μου, μπορεί όταν έρθει σπίτι να μου πει, α, ξέρεις, μίλησα του για τούν το θέμα, του για τούν το θέμα, και... ξεκινούμε και συζητούμε το και εμείς λίγο το θέμα μεταξύ μας. Εσύ νιώθεις απειλή ότι ο σύντροφος σου κάνει ψυχοθεραπεία? Καθόλου απολύτως. Αντιθέτως, νιώθω μια ανασφάλεια το ότι ήβρε έτσι μια μικρή τσέπη κάπου να νιώσει ασφάλεια με έναν άτομο και να του γεμίσει κάποια κενά που ίσως ούτε εγώ δεν μπορώ να του τα γεμίσω. Είναι ασφαλιστική δικλίδα για μια σχέση, είτε ο ένας είτε και οι δύο να κάνουν ψυχοθεραπεία. Νιώθεις μια ασφάλεια ότι έχεις επιστημονική, επαγγελματική βοήθεια αν έξω από τη σχέση μπορεί να σε βοηθήσει σε δύσκολες στιγμές. Ναι. Τώρα, εγώ δεν είχα την εμπειρία. Μα δεν είναι ανάγκη να πάμε όλοι στο ψυχολόγο. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να πάει στο ψυχολόγο. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρηθήκαν από κάποια γεγονότα που φαίνεται ότι ο άνθρωπος ταλαιπωρηθήκε πολύ, είναι κρίμα να μην πάει. Ναι. Έκαμε το και βοήθησε τον τεράστια, τεράστια βοήθεια. Μάλιστα. Νομίζω τούτο το βίντεο να το σταματήσουμε εδώ και ένα εισαγωγικό βίντεο για να γνωρίσουν οι τηλεθεατές στο κανάλι μου ποιος είσαι και θα επιστρέψουμε με επόμενο βίντεο τις επόμενες ημέρες που θα μιλήσουμε για την έκθεση που θα κάνεις στη Λεμεσόν στις 18 Μαρτίου 17 την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020. Στην Γκαλερί Μορφή. Ναι, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο τούτο. Έγινε. Τούτο είναι ένα βίντεο για να σας γνωρίσω τον Γιώργο τον Πελαπαϊσότη. Όσοι δεν το θυμάστε από την εκπομπή πέρσι, γιατί τον είχαμε φιλοξενήσει τον Γιώργο, είχαμε έτσι μια πολύ ωραία κουβέντα σε σχέση με την περσινή του την έκθεση, αλλά και την πρώτη του κάθοδο που έκαμε ως εικαστικός καλλιτέχνης στην Κύπρο. Σας χαιρετούμε για τώρα και επιστρέφουμε με ένα καινούριο βίντεο τις επόμενες μέρες.